συνταξιούχοι δεν πρέπει να απαθείς. Έχουμε υποχρέωση στη νέα γενιά και εμείς. Μαθημένοι στους σκληρούς αγώνες βγήκαν στους δρόμους και με όλη τη δύναμή τους φροντοφώναξαν ότι θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Τα περήφανα γυρατιά της Κρήτης κατά το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο που έγινε στο Ρέθυμνο μίλησαν για τις πενιχρές συντάξεις τους που εξαντλούνται, όπως είπαν, λόγω της ακρίβειας μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Αγαθά πρώτης ανάγκης, ΔΕΗ και φάρμακα γονατίζουν καθημερινά τα νοικοκυριά τους. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι πεινάνε. Έχουν εντελώς πείνα. Έρχονται στο γραφείο και ζητάνε 10-20 ευρώ για να πληρώσουν τα φάρμακά του, να συμπληρώσουν, να πάρουν τα φάρμακά του. Τα περιβόητα 200 ευρώ που συνεχίζει και ο Μητσοτάκης της προηγούμενης κυβέρνησης να ονομάζουν 13ους μισθούς. Εμείς το σταγυρίζουμε πίσω, διότι τα 200 ευρώ δεν θα είναι ούτε ένα κατσικάκι για μια πενταμελή οικογένεια για το Πάσχα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν έχουν. Δεν έχουν γιατί πλήρωσαν για να παίρνουν συντάξεις για να ζουν με αξιοπρέπεια. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από το πολιτικό τους πρόσημο, όλα αυτά τα χρόνια δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να αφαιρούν από τους συνταξιούχους τις συντάξιμες αποδοχές τους. Είμαστε απόμαχοι της δουλειάς και όχι του αγώνα, βροντοφώναξαν οι συνταξιούχοι που έστειλαν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, διαμηνύοντας πως πάντα κάθε κυβέρνηση που απειλεί την αξιοπρέπειά τους θα τους βρίσκει μπροστά της. Οι συνταξιούχοι έχουν έρθει σε πλήρη εξαθλίωση και σήμερα διαμαρτύρονται με το Παγκρίτιο Συλλαλητήριό τους για να καταδείξουν όλα αυτά τα γεγονότα που πλήττουν τη ζωή τους. Δεν πάει άλλο. Οι συντάξεις δεν φτάνουν ούτε για να πληρώσουμε το ρεύμα. Γι' αυτό θα πρέπει να σκύψει πάνω στα προβλήματα των συνταξιούχων και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας. Διαφορετικά θα μας βλέπει η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση μπροστά στο πεζοδρόμιο. Θέλουμε να παίρνουμε συντάξεις και όχι επιδόματα, είπαν χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας στο κυβερνητικό επιτελείο πως δεν πάσχουν από αμνησία. Να ενώσουμε τη φωνή μας και να τους πούμε φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Αυτά λοιπόν τα χρήματα που εμείς πληρώσαμε για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στον εργασιακό μας βίο, τα διεκδικούμε μέχρι δεκάρα. Είναι δικά μας χρήματα. Οι συνταξιούχοι της Κρήτης ανανέωσαν το αγωνιστικό τους ραντεβού μαζί με εργαζόμενους και άνεργους στην Πρωτομαγιά.